Επίσης, είδαμε ενδιαφέρον ότι εχθές αναφέρεται πολύ συχνά ότι δυστυχώς εμείς είμαστε ουραγός σε αυτά τα θέματα στη χώρα μας. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο δυστυχώς δεν μπορείτε να μας δώσετε συγχαρητήρια. Διότι είμαστε 26η στον δίκτυ DESI. Ο Υπουργός σήμερα αναφέρθηκε σε δύο έργα τα οποία δεν κατάλαβα ακριβώς. Αν κατάλαβα καλά, δεν εγκρίθηκαν. Ανακοίνωσε, εν πάση περιπτώσει, δύο έργα, αλλά το χρονοδιάγραμμα είναι κάτι που ακόμα δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Αλλά επανέρχομαι και πάλι, γιατί μας εξέπληξε λίγο το ότι δώσατε συγχαρητήρια για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, και ελπίζω όσο είστε εδώ να μπορέσετε να δείτε λίγο την πραγματικότητα από κοντά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τι εικόνα είναι αυτή? Τι εικόνα είναι αυτή? Μιλάει πολιτικά, εκφράζει μια άποψη, για το όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ ησυχία. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να κάνουμε ησυχία για να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Κύριε Σημακοπλού, συνεχίσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν ότι σε μια οικονομία αισθάνομαι ότι δεν έχω την αμέριστη προσοχή του Αντιπρόεδρου. Would you like me to speak in English? Λοιπόν. Θέλω να πω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα εδώ στην Ελλάδα είναι υποσχόμενες. Όταν βλέπουμε αυτούς τους δείκτες που μας δίδονται, ναι, βεβαίως η Ελλάδα είναι πολύ πίσω, είναι 26η στην κατάταξη, όπως είπαμε νωρίτερα, και το μήνυμα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο. Όμως, θέλω να πω ότι αν αξιολογήσουμε την βελτίωση, το ποσοστό βελτίωσης, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα αύξησε την απόδοσή της και τις επιδόσεις της το προηγούμενο έτος κατά 8,6%. Και η Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο έχει ανέβει στην κατάταξη. Αρκετά στην τέταρτη ή πέμπτη θέση. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει πρόοδος, υπάρχουν εξελίξεις, αλλά σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Βλέπουμε πολλές υποσχόμενες δράσεις. Πρέπει λοιπόν να πιστέψετε ότι θα είστε σε θέση να φτάσετε στην κορυφή της κατάταξης. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να το καταφέρει.